Εντάξει, τι να πω. Είμαι συγκινημένη όπως είπα και πριν, γιατί είμαι καλαματιανή και χαίρομαι που βλέπω τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες να παίρνονται στην Καλαμάτα. Τόσο από τον κύριο Κάρτσονα, όσο και από τον κύριο Παπαδόπουλο. Πραγματικά, όταν μας κάλεσε για πρώτη φορά με τον κύριο Σταθόπουλο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας μας, να έρθουμε για να έχουμε συνεργασία, δεν ξέραμε γιατί ακριβώς πρόκειται. Μόλις μας έδειξε λοιπόν όλη αυτή τη συλλογή που έχει κάτω, που τότε ήταν άφιαχτη, δεν είχε μπει ακόμα στη διαδικασία. Πραγματικά μείναμε έκπληκτοι. Δεν ήξερα ότι υπάρχει, ας πούμε, Έλληνας, ότι υπάρχει Έλληνας που έχει τόσο μεγάλη συλλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αμέσως είπαμε βέβαια ότι δεχόμαστε να συνεργαστούμε και να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό. Από εκεί και πέρα, εμείς, επειδή σαν Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, έχουμε σαν στόχο την προαγωγή του αθλητισμού, της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού. Και έχουμε εκπονήσει γι' αυτό και το πρόγραμμα που σας είπα και νωρίτερα, Κοινωνική Ανταποδοτικότητα. Θέλαμε βεβαίως να συμμετέχουμε, αλλά εκτός αυτού, γι' αυτό θα γίνει και η ημερίδα που σας είπα για τον αθλητουρισμό σε περίπου 2 μήνες, τέλος Μαΐου. Και βέβαια και οι εκδηλώσεις με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ο βασικός μας στόχος και η νεολαία. Έτσι, να οθήσουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να μάθουν για το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Και γι' αυτό θα προετοιμαστείτε, γιατί θα κατέβουν πολύ περισσότεροι Ολυμπιονίκες και θα έχουμε διαδραστικό με τα παιδιά, με μικρά παιδιά δημοτικού γυμνασίου, όπου θα μοιηθούν στα μυστικά των διάφορων αθλημάτων από τους ίδιους Ολυμπιονίκες. Πιστεύω ότι η Καλαμάτα έχει τις υποδομές για να φιλοξενήσει αθλητικό τουρισμό από όλο τον κόσμο λόγω κλίματος. Η Καλαμάτα λόγω κλίματος εννοείται. Όπως προείπα, με την ανάπτυξη του οδικού δικτύου έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Έχει γίνει πλέον πολύ εύκολη η πρόσβαση στην Καλαμάτα. Έτσι, εμείς ήρθαμε χτες σε 2-2,5 ώρες, ούτε καταλάβαμε το ταξίδι. Ενώ παλιότερα, θυμάμαι, μικρή ερχόμουν, κάναμε 4 ώρες, 4,5 με στροφές και όλα αυτά. Επίσης, τώρα έχω μάθει ότι έχει αναπτυχθεί και το αεροπορικό δίκτυο. Έχω μάθει ότι υπάρχουν απευθείας πτήσεις με πόλεις στο εξωτερικό, όπως το Μιλάνο, νομίζω. Το σκεφτόμουν γιατί θέλω και να πάω. Οπότε είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Εκτός αυτού, έχουμε, εντάξει, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι απίστευτες, έτσι. Πολύ καλό κλίμα και όλο το χρόνο. Η θάλασσα και μόνο που τη βλέπεις είναι εξαιρετική. Το πρόβλημα εκεί που κολλάμε, και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και την ημερίδα που είπαμε, είναι οι υποδομές. Οι υποδομές υπάρχουν κάποιες, αλλά δυστυχώς συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο, είναι σε κακή κατάσταση περισσότερες. Οπότε θα πρέπει να αναπτυχθούν και ίσως να φτιαχτούν βέβαια και κάποιες καινούργιες. Αυτό ευελπιστούμε να πετύχουμε με την αθλητική ημερίδα αυτή που θα κάνουμε και τα διαδραστικά που σας είπα μετέπειτα. Σας ευχαριστούμε πολύ.